Γιάννη, καλώς ήρθες. Γιάννη, καλημέρα, καλώς σε βρήκα. Τι κάνεις? Καλά, μια χαρά. Σε κάλεσα να έρθεις στη Θήβα και να σου δείξω κάτι που θα σου αρέσει πάρα πολύ, να το δεις πολύ ενδιαφέρον. Ξέρεις, δύσκολα αφήνω τον τόπο μου. Ελπίζω να υπάρχει ισχυρό κίνητρο. Κοίταξε, νομίζω το κυνήγι είναι αρκετά ισχυρό κίνητρο για να έρθεις. Και ιδιαίτερα στο αγριό όχι. Ξέρεις, το συγκεκριμένο θέμα τα τελευταία χρόνια έχουμε δουλέψει πάρα πολύ και έχουμε ασχοληθεί πολύ. Μπορώ να πω ότι είστε πρωτοπόροι σε θέματα ασφάλειας και εκπαίδευσης. Ωραία. Κάτω τώρα να δεις εδώ πέρα τι έχουμε ετοιμάσει και θα μου πεις τη γνώμη σου. Ωραία. Γιάννη, αν σε ρωτούσα τι απαιτεί το κυνήγι του αγριόχειρου, τι θα έλεγες? Το κυνήγι του αγριόχειρου απαιτεί γνώση, συνεχή εκπαίδευση και κυρίως ακρίβεια βολής. Λες ακρίβεια βολής. Για ποιο λόγο? Ο αγριόχειρος είναι ένα θελαστικό που παρά το μεγάλο του όγκο, τα ζωτικά του όργανα καλύπτουν το 20% της ωφέλιμης επιφάνειας. Άρα βολές εκτός στόχου σημαίνει καταρχήν αστοχία, άσκοποι τραυματισμοί, σπατάλη θυράματος και εν κατακλείδη λιγότερα θυράματα για τον χρόνο. Σημαντικό, ε. Και τι όπλο θα διάλεγες, τι τύπο ας πούμε καραμπίνας? Νομίζω ότι ο σωστός γουρνοκυνηγός πρέπει να κυνηγάει με ένα ποιοτικό όπλο, με κάνει σλαγκ. Αλλά μιας και μίλησες για σλαγκ, την αφήντη σλαγκ την γνωρίζεις? Πράγματι, αυτό το όπλο πολλαπλασιάζει τις πιθανότητες ευστοχίας, είτε ρίχνουμε με δράμια, είτε ρίχνουμε με μονόβολο. Ο λόγος είναι η ύπαρξη των ρυθμιζόμενων σκοπευτικών που μας βοηθάει στο να φέρουμε το όπλο στα μέτρα μας και έτσι καταφέρνουμε να έχουμε βολές ακριβίας. Σε σχέση με τη συμβατική ρήγα, θεωρώ που μας βοηθάει στο να μας δείχνει το στόχο. Αυτή η κάνει με τα ρυθμιζόμενα σκοπευτικά μας βοηθάει πλέον να σημαδεύουμε το στόχο. Λοιπόν, εδώ έχω μια κλασική σιλουέτα αγριόχειρου. Η πράσινη περίμετρος είναι η ωφέλιμη επιφάνεια βολής. Αλλά εδώ είναι ο επιθυμητός στόχος, διότι είναι το μεγαλύτερο κομμάτι και μπορούμε πιο εύκολα να σημαδεύσουμε. Κάναμε μια έρευνα και είδαμε οι ακίδες σκόπευσης, ανάλογα με την απόσταση που σημαδεύουμε, πόσο κομμάτι στόχου καλύπτουν. Και πραγματικά έτσι είχαμε πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα και συγκεκριμένα είδαμε ότι μια συμβατική κάνει με ρήγα σκόπευσης που χρησιμοποιούνται για τα πουλιά, που έχουν συνήθως ακίδα σκόπευσης μέση ή μεγάλη. Από τα 30 ή 40 μέτρα, ήδη αρχίζουν και καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του στόχου. Για την ακρίβεια, είδαμε ότι σε 40 μέτρα η ακίδα σχεδόν καλύπτει όλη αυτή την επιφάνεια. Δεν συζητώ για τα 60-70 που πλέον έχει σχεδόν το μισό ζώνα καλύπτεται από την ακίδα. Τα σκοπευτικά όμως της SLAG, επειδή είναι πολύ, πολύ λεπτά, έχουν πολύ και μεγάλη ακρίβεια, καλύπτουν πολύ λιγότερο στόχο. Μέχρι και τα 80 μέτρα η επιφάνεια που καλύπτει η ακίδα δεν είναι παραπάνω από 20 πόντους. Άρα εκ των πραγμάτων έχεις τη δυνατότητα να σημαδεύσεις με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια. Ωραία, θα μου πεις τώρα, έχω μια συμβατική κάνει με ρήγα και θα βάλω πάνω μια ακίδα πολύ λεπτή, άρα θα έχω την ίδια ακρίβεια. Πράγματι, πολύ εύστοχη ερώτηση. Η απάντηση όμως είναι κατηγορηματικά όχι. Μία κάνει σλαγκ, έχει ρυθμιζόμενα σκοπευτικά που εξυπηρετεί την ακριβή βολή μέσω διόπτευσης. Ευθυγραμμίζεται πολύ γρήγορα καθύψος, πλαγίος, βρίσκει στόχο σχεδόν αλάνθαστα. Ακαριαία σχεδόν αλάνθαστα. Σου ανεβάζει την αυτοσυγκέντρωση και την αυτοπεποίθηση ότι δεν θα αστοχήσεις. Και με την κατάλληλη προσαρμόζεται στα μέτρα σου και μπορείς να μηδενίσεις τη βολή στο σημείο που θέλεις. Εγώ θα έλεγα ένα όπλο το οποίο έχει τις προϋποθέσεις για να σημαδεύσεις με ακρίβεια, σου βελτιώνει και την κουλτούρα σκόπευσης. Δηλαδή, να σηκώσεις το όπλο μόνο εκεί που πραγματικά έχεις τις προϋποθέσεις για μια ακριβή και ασφαλή βολή. Άρα λοιπόν, έχεις πιο μεγάλη αυτοπεποίθηση και πιο σημαντικό απ' όλα, αυξημένες πιθανότητες επιτυχίας. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Πάμε να ρίξουμε. Βεβαίως. Με τι? Τι θες? Φυσικά μονόβολο. Πάμε. Πάμε.
πάνω έχει μονόβολα, με κάνει slag από τα 35 μέτρα, κάτω, ίδια απόσταση, ίδια φυσίγκια, αλλά με σημαντική κάνει, με ρίγα. Γιάννη, νομίζω σημαντική. Τα αποτελέσματα μιλάνε από μόνα τους. Τώρα, αν κάποιος επιμένει να κυνηγάει γρόχειρο με σημαντική κάνει, θα του πούμε τότε να πάει να κυνηγήσει φάσεις, να κάνει φλάκι. Ακριβώς.